από 100 χρόνια προσφοράς καταρχήν στον τόπο, 100 χρόνια που οι μηχανικοί βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας, αυτοί που έχουμε τα καλά και τα άσχημά της, αλλά νομίζω στο τέλος με ένα θετικό πρόσημο. Συνεχίζουμε πλέον πολύ δυναμικά, εκτελούμε έργα πολύ σημαντικά που αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία, την διαφθορά, πάνε τη χώρα πολλά βήματα μπροστά, όπως τα ψηφιακά που είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, το Εθνικό Μητρό Υποδομών, η ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομιών, ένα τεράστιο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα με πάνω από 200 τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια που ουσιαστικά θα βοηθήσουν τη χώρα να αποκτήσει για πρώτη φορά χωροταξικό σχεδιασμό με χρήση γης για όλη τη χώρα, για οπουδήποτε. Εκτελούμε πολύ σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με την ανθεκτικότητα της χώρας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα παρακολουθούμε τις γέφυρες σιδηροδρομικές και των περιφερειών των μεγάλων αξώνων, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα. Εκτελούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου αυτή την περίοδο στο σύνολο των σχολείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων, πυροσβεστικών σταθμών και αστυνομικών τμήματων και θα συνεχίσουμε ενδεχομένως και με το σύνολο των αθλητικών κέντρων. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι μηχανικοί πραγματικά προσφέρουν στην κοινωνία πραγματικό έργο το οποίο αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης. 100 χρόνια τεχνικό επιμελητήριο, 100 χρόνια προσφορά στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς τους μηχανικούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την ανάπτυξη αυτή στη χώρα μας. Είναι οι άμεσοι συνεργάτες σε όλους μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω διαχρονικά όλους τους μηχανικούς για τη συνεργασία αυτή από την περίοδο που ήμουν δήμαρχος της Αρχάνης μέχρι και σήμερα, γιατί χωρίς τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει κανένα αποτέλεσμα. Η δεκαετία αυτή θα είναι μια δεκαετία ανάπτυξη της Κρήτης. Πάντα με τη συνεργασία των τεχνικών επιμελητηρίων, των μηχανικών μας, πάντα να μπορούμε να οραματιζόμαστε, να διεκδικούμε και να υλοποιούμε τα έργα τα μεγάλα που χρειάζεται το νησί μας. Εμείς από την πλευρά τη δική μας έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία με τη διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που δεν είναι άλλος να γίνουν αυτά τα έργα τα οποία χρειάζεται η Κρήτη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην έδρα του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα 100 χρόνια του Τεχνικού Επιμελητηρίου που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός της χώρας. Είναι σύμβουλος του κράτους, αλλά είναι και το σημείο συνάντησης όλων των μηχανικών, των ειδικοτήτων των μηχανικών και έχει μία μακρά διαδρομή, είναι ακριβώς άλλωστε αυτά τα 100 χρόνια τα οποία γιορτάζονται σήμερα, η οποία έχει συνδεθεί με σημεία καμπής στην ελληνική ιστορία, αν σκεφτούμε ότι στην πραγματικότητα η ίδρυσή του συμπίπτει με το σχέδιο για την αποκατάσταση των προσφύγων των Μικρασιατών, περνώντας μετά στην αντικοδόμηση της χώρας από την κατοχή και τον εμφύλιο σε εκείνες τις δεκαετίες του 50 και του 70 της μεγάλης αντικοδόμησης, φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη εποχή, όπου οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες και ο ρόλος του επιμελητηρίου είναι ενεργός και από το οποίο θα έλεγα επίσης υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Σήμερα στο Τεχνικό Επιμελητήριο έχουμε την εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου από το 1923, όπου επί Πρωθυπουργίας του Ελευθερίου Βενιζέλου τότε ιδρύθηκε για πρώτη φορά το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η αναγκαιότητα της εποχής για την ανοικοδόμηση της χώρας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα έχει αναδειχθεί ότι ο θεσμικός αυτός φορέας έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Ιδιαίτερα στις υποδομές, σε κάθε εποχή το τεχνικό μελητήριο πρωτοστατούσε σε αυτή την αλλαγή της χώρας. Σήμερα συζητάμε για μια χώρα η οποία είναι ευρωπαϊκή χώρα, η οποία ξεχρονίζεται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Οι προκλήσεις συνεχίζουν να είναι μεγάλες. Το τεχνικό μελητήριο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες εξυγχρονίζουν το κράτος, εξυγχρονίζουν τις υπηρεσίες. Η ψηφιοποίηση του κράτους αυτή τη στιγμή
είναι η πρώτη προτεραιότητα, η οποία θα αλλάξει την, και θα καθορίσει την επόμενη μέρα για, τους, για το κράτος και για τους πολίτες. Φυσικά δεν παραγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι δύσκολες μέρες όσον αφορά την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, η επιταχτική ανάγκη για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, η αλλαγή της χωροθέτησης πολλών χρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, η πραγματοποίηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων είναι θέματα μείζωνα, τα οποία την επόμενη μέρα θα πρέπει το τεχνικό μελητήριο και οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν, να ενημερώσουμε τις κυβερνήσεις, να ενημερώσουμε τα αντίστοιχα υπουργεία για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο για την Κρήτη. Εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, συνεχίζουμε να υπηρετούμε την τεχνική επιστήμη, να εξελίσσουμε την τεχνική επιστήμη και φυσικά να οραματιζόμαστε για το μέλλον και για την προστασία και την ανθεκτικότητα των πόλεων και της ζωής των πολιτών.